Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η εκπομπή Direct της Crete TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με όλες τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό βίντεο και επανερχόμαστε. Δύσκολος αναμένεται να είναι ο εφετινός χειμώνας για χιλιάδες οικογένειες στην Κρήτη με φόντο τις τιμές ρεκόρ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για ακόμα μία χρονιά οι καταναλωτές θα δυσκολευτούν να ζεσταθούν με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για τιμές που θα ξεπεράσουν το 1 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ανωδικές, η τάση στα καύσιμα το ίδιο και το πετρέλαιο θέρμανσης θα κυμανθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα οι δικαιούχοι του επιδόματος έχουν μειωθεί αισθητά με τον σχεδιασμού της κυβέρνησης να αποτελεί και φέτος έναν άλυτο γρίφο. Στις φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις θα έρθει να προσθεθεί και φέτος ο πονοκέφαλος της θέρμανσης. Η εκπομπή Direct, λίγο πριν την επίσημη έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ανοίγει το φάκελο των τιμών. Στο πλατό της εκπομπής, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βενζινοπολών Ηρακλείου, Λικούργος Αμόλης, και ο γραμματέας του Συνδέσμου Βενζινοπολών Ηρακλείου, Γιάννης Μαυράκης. Κύριε Σαμόλη, κύριε Μαυράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα στην Crete TV. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει και πέρυσι μέσα από την εκπομπή Direct. Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους, αφορά όλους. Είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του οποίου ξεκινά, κύριε Σαμόλη, πότε? 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η θερινή περίοδος. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι, οι τιμές όμως δυστυχώς είναι τόσο υψηλές που το κάνει απαγορευτικό. Λοιπόν, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, σύμφωνα με τα οποία η τιμή θα αγγίξει. Κοιτάξτε, να δείτε, από ό,τι φαίνεται έχουμε μια αύξηση 20%. Σε κάποια νησιά πιθανόν θα φτάσει πολύ περισσότερο, μπορεί να φτάσει το 1,25% και στο 1,30%, δεν ξέρουμε, αλλά όμως δεν θέλουμε να βγάζουμε προγνώσεις δικές μας. Θα το δούμε τις 15 Οκτωβρίου για να μπορούμε να ενημερώσουμε και σωστά το καταναλωτικό κοινό. Συνήθως οι τιμές σε επίπεδο Κρήτης είναι υψηλότερες σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα? Συνήθως με την Αθήνα. Είμαστε ακριβότεροι κάποια λεπτά προς τα πάνω. Στα νησιά τα μικρότερα είναι πολύ περισσότερο, διότι έχουν και μεταφορικό κόστος και επίσης διάφορες άλλες μετακινήσεις που γίνονται για να εξυπηρεθούν. Και αυτό ανεβάζει στα νησιά πολύ ψηλά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης συνεπάγεται και με μείωση της κατανάλωσης? Βεβαίως. Κάθε χρόνο έχουμε μείωση της κατανάλωσης σε μεγάλο βαθμό. Ίσα-ίσα που πραγματικά υπήρχε και ένα εισόδημα για τους πρατηριούχους και όπως βλέπετε κλείνουν και τα πρατήρια. Έχουν κλείσει 3.000 πρατήρια, ίσως και παραπάνω λίγο έχουν κλείσει, διότι ήταν και ένα εισόδημα και για τους πρατηριούχους και με τη φτηνή τιμή που υπήρχε παλαιότερα, ας πούμε το 2006, και πιο κοντά, ας πούμε το 2011, ήταν μια προσιτή τιμή και ο κόσμος έβαζε. Κύριε Μαυράκη, 1,25-1,30 νομίζω είναι μια ιδιαίτερα υψηλή τιμή. Είναι πολύ υψηλή τιμή, γι' αυτό και εμείς είμαστε αρκετά προβληματισμένοι γι' αυτό. Δεν περιμένουμε μια καλή χρονιά και μια καλή σεζόν φέτος. Καλή χρονιά, καλή σεζόν. Να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος. Περιμένουμε βάσει τη τιμή αυτή πτώση στην κατανάλωση. Συνεχή πτώση στην κατανάλωση. Ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει αυτό το νούμερο. Βασικές του ανάγκες πολύ μειωμένες... περισσότερο βάζει στο περιθώριο το πετρέλαιο θέρμανσης, που σημαίνει κατ' επέκταση και μείωση στο τζίρο σας. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Σαμόλη, οι βασικές αιτίες. Οι βασικές αιτίες είναι, όπως βλέπετε, έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις, έχουμε τις περιπτώσεις του Ιράν. Εγώ θα πω ότι πέρυσι, ας πούμε, η τιμή αργού πετρελαίου ήταν στα 55 δολάρια. Φέτος, χθες που είδα, ήταν στα 87 δολάρια η τιμή του αργού πετρελαίου, η τιμή Brent. Επίσης, υπάρχει η αύξηση ισοτιμία δολαρίου ευρώ που είναι σήμερα στο 1,14 και αυτό πιέζει τόσο πολύ τις τιμές προς τα πάνω
που αντιμετωπίζουμε, όπως είπαμε, σοβαρό πρόβλημα και εμείς και οι καταναλωτές. Τι γίνεται από εδώ και στο εξής, γιατί κάθε χρόνο γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εγώ έχω κάνει δεκάδες ρεπορτάζ, πολλές εκπομπές πάνω σε αυτό την περίφημη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι. Μέχρι πότε? Εγώ θέλω να πω όμως ότι δεν καθιστά μόνο η τιμή του βαρελιού το πρόβλημα. Το πρόβλημα μεγαλώνει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Φανταστείτε ότι το 2006 ήταν. Αμαρτωλή ιστορία. Ναι, ναι, βεβαίως. Ήταν 21 ευρώ το χιλιόλιτρο το 2006. Το 2011 πήγαμε 60 ευρώ το χιλιόλιτρο. Και καταλήξαμε το 2014 να είμαστε στα 280 ευρώ το χιλιόλιτρο. Είμαστε η χώρα με τους υψηλότερους φόρους. Αυτό δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος, θα έχουμε πολύ καλύτερη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, διότι είναι και ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να το δούμε. Χάνουν χρήματα το κράτος, χάνει πάρα πολλά χρήματα από το ΦΠΑ, από την πώληση. Όταν δεν πουλιέται ένα προϊόν, δεν θα κερδίσει το κράτος τίποτα. Μάλιστα. Ούτε και εμείς, ούτε και το κράτος. Κύριε Μαυράκη, ειδικός φόρος κατανάλωσης και διεθνείς τιμές. Σωστά. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος σήμερα είναι 280 ευρώ στο χιλιόλιτρο, όταν στα επίπεδα του 2011, και αυτή είναι και η απέτησή μας σαν σύνδεσμος αλλά και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, να επιστρέψει δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα 60 ευρώ στο χιλιόλιτρο που ήταν το 2011. Αυτό λοιπόν σε συνεργασία με την ραγδαία αύξηση του τελευταίου χρόνου στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχει συντελέσει στο να βγει τόσο ψηλά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Και μετά γκρινιάζουμε, κύριε Σαμόλη, γιατί οι καταναλωτές στρέφονται στις εναλλακτικές μορφές. Το θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι έχει γίνει είδος πολυτελείας πλέον. Είναι για πολύ λίγους. Ο κόσμος δεν μπορεί με ένα μισθό 400-500 ευρώ να θέλει τρεις μισθούς για να βάλει ένα τόνο πετρελαίου. Νομίζω ότι οι κυβερνώντες πρέπει να το δουν το θέμα αυτό. Από το 12 ακούμε πάμπολες φορές στη Βουλή μέσα να λένε ότι πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε ο ειδικός φόρος και κανείς δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, ο κ. Σταθάκης στην τελευταία τοποθέτησή του ήταν κατηγορηματικά δίθος και αρνητικός. Ναι. Τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Νομίζω ότι είμαι ένας νοήμων άνθρωπος. Το να αυξάνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να πέφτει. Να μειώνεται καθημερινά η κατανάλωση, να μην κερδίζεις από το ΦΠΑ και να έχει 450 εκατομμύρια κάθε χρόνο ετησίως. Και επίσης, να πω και το άλλο, και το επίδομα θέρμανσης το κουτσουρέψανε 50%. Δηλαδή, ούτε ο κόσμος ζεσταίνεται. Θα αναφερθούμε λίγο πιο μετά στο επίδομα θέρμανσης. Η κατανάλωση σε υγρά καύσιμα, σύμφωνα με στοιχεία που έχω στην κατοχή μου, στα χρόνια της κρίσης έχει μειωθεί σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 40%. Κύριε Μαυράκη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, είναι τέτοια νούμερα. 40%. Σωστά. Για το πετρέλαιο, ναι. Όπως το λέει. Νομίζω στοιχεία τα οποία προβληματίζουν. Προβληματίζουν αρκετά. Και το βαρέλι της καθόδου δεν έχει πάτο. Ναι. Ισχύει αυτό και ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα κοινωνικό αγαθό, στο οποίο η κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της με σκοπό να ζεσταθούν όλα τα νοικοκυριά και όλο το καταναλωτικό κοινό. Αντιθέτως, τους βλέπουμε αντίθετους και από το κομμάτι της τιμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης το οποίο ζητάμε και από το κομμάτι κατανάλωση, πτώση, προβληματισμός. Αυτό βγαίνει, αυτό είναι το πρόσημο το οποίο βγαίνει, κύριε Μαυράκη. Εγώ θα ήθελα να πω, εδώ ο κόσμος δεν πάει μπροστά, γυρίζει προς τα πίσω. Δηλαδή πάμε σε ξυλόσομπες, πάμε σε σόμπες αλογόνου, ο κόσμος να ζεσταίνεται σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Δηλαδή πάμε προς τα πίσω, δεν πάμε μπροστά. Κάτι πρέπει να γίνει. Πάμε. Θεωρείτε, κύριε Μαυράκη, ότι η χρονιά η φετινή θα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους καταναλωτές και χειρότερη για εσάς τους ίδιους? Σίγουρα, βέβαια. Τι συμπέρασμα προκύπτει μετά από όσα? Βέβαια, βέβαια. Εμείς είμαστε αρκετά προβληματισμένοι. Θεωρούμε ότι η χρονιά φέτος, δηλαδή, ο κόσμος θα δυνατήσει να θα διαθέσει πολύ λιγότερα χρήματα για τη θέρμανσή του. Κατ' επέκταση και εμείς και το κράτος, και εμείς δεν θα δουλέψουμε και το κράτος δεν θα πάρει τα χρήματά του. Μάλιστα. Αυτό το οποίο έχει προϋπολογίσει. Κύριε Σαμόλη, προπαραγγελίες υπάρχουν? Ναι, πολλές. Όχι, δυστυχώς παλαιότερα μπορώ να το πω αυτό, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια και εγώ είμαι γύρω στα 32 χρόνια και θυμάμαι τις περιόδους που περάσαμε. Παλαιότερα τέτοια εποχή είχαμε από 200-250 τόνους γραμμένους. Προετοιμαζόμασταν από πιο μπροστά για να εξυπηρετήσουμε. Τώρα, αυτές τις περιόδους, δεν κινείται καθόλου. Ο κόσμος περιμένει να κρυώσει πολύ καλά ο καιρός για να ξεκινήσει να πάρει μικρές ποσότητες.
Κάποιοι άνθρωποι παίρνουν μεγαλύτερες ποσότητες, αλλά είναι πολύ λίγοι. Μικρές ποσότητες, δηλαδή, για τι παραγγελίες μιλάμε, κύριε Μαυράκη? Κοιτάξτε, υπολογίζουμε εμείς, έτσι όπως είναι η τιμή, ότι 150-200 λίτρα, 250, τέτοιες θα είναι η μια μέση κατανάλωση, ας πούμε, μια μέση ποσότητα την οποία θα... Δηλαδή το ενδέκατο ενός ντεποζίτου. Ναι, πολύ μικρές ποσότητες, ναι. Και ίσως πολλές παραγγελίες. Να πούμε και κάτι σε αυτό το κομμάτι πάνω. Να πούμε ότι σίγουρα δεν κερδίζουμε τίποτα. Γιατί φανταστείτε ένα τόνο να το μοιράσει σε 5, σε 6 σπίτια. Δεν κερδίζει τίποτα. Όμως μπορώ να πω και να συγχαρώ έτσι από εδώ τους πρατηριούχους, όλα τα μέλη μας, διότι με όλη την κατάσταση της κρίσης εξυπηρετούμε και σε πολύ μικρές ποσότητες, ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας να μην αφήνουν κανένα άνθρωπο να κρυώνει, έστω και σε μικρές ποσότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε και Δευτέρη. Όχι, Δευτέρη δεν έχουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε και εμείς πλέον να δυνατούμε. Είναι αλήθεια αυτό. Παλαιότερα μπορούσαμε, τώρα δεν μπορούμε καθόλου. Δεν αρκεί λοιπόν μόνο η δική σας θέληση, αρκεί και ο άλλος να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει. Από τη μεριά τους ζητάνε τα χρήματα συνήθως μετρητές. Αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης, όπως είπαμε, έχει μειωθεί κατά 50%. Κάθε χρόνο παίρνουν λιγότεροι. Αλλά δεν είναι και πολύ. Είναι πενιχρό. Δεν είναι κάτι το. Τι να κερδίσει, αφού ξεκινάει από 17,5 ευρώ να πάρει κάποιος έως 100, νομίζω, Γιάννη, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Και σε αυτό γύρω στα 100 ευρώ, αν θα πάρει όλη την ποσότητα. Υπάρχει κάποιο παραθυράκι, έχετε κάποια επίσημη ενημέρωση από στελέχη του Υπουργείου, ξέρω ότι είστε σε επικοινωνία, ναι. Προκειμένου να αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο το ποσό του επιδόματος θέρμανσης. Ναι. Ή το ποσοστό εκείνων που δικαιούνται, ναι, να το εντάξουν. Πριν λίγο το μιλούσαμε με τον κύριο Μαυράκη, για τον Γιάννη, ότι πάνε να το εντάξουν στο κοινωνικό μέρεσμα. Το τι θα δώσουν όμως δεν ξέρει κανείς. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Όχι, το λότο το οποίο, κύριε Μαυράκη, όχι, για ακόμα μία φορά, και όπως είπε και ο κύριο Σαμόλης, δεν κερδίζει κανείς τίποτα μέσα από τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου ποσού. Έτσι ακριβώς. Το επίδομα θέρμανσης ήταν ένα επίδομα το οποίο δινόταν με κάποια εισαγωγικά κριτήρια στους ανθρώπους οι οποίοι το είχαν πραγματικά ανάγκη. Πέρυσι το ποσό αυτό μειώθηκε στο 50%. Φέτος δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για το τι θα κάνει η κυβέρνηση σύμφωνα με το επίδομα. Το μόνο που έγινε ήταν ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος βγήκε και ενημέρωσε ότι θα δοθεί, θα το εντάξει δηλαδή μέσα στο κοινωνικό μέρισμα. Καμία άλλη ενημέρωση όμως δεν έχουμε για το θέμα. Μάλιστα, κύριε Σαμόλη, δεν ξέρω κατά πόσο συνδέεται το λαθρεμπόριο στα καύσιμα με τις υψηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα. Νομίζω τώρα ότι με τα συστήματα εισβολών εδώ στην Κρήτη θα μιλήσω, για την Κρήτη. Γιατί ακούμε διάφορα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Είχαμε και μια σχετική ανακοίνωση του ΣΕΠΕ. Ναι, ναι, ναι. Τη διάβασα. Τη διάβασα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λένε. Αλλά κάπως έτσι. Κάποια πρατήρια, όπως ξέρετε, αν την Ελλάδα, συμβαίνει και αυτό. Υπάρχουν αυτοί που δημιουργούν παραβατικότητες κτλ. Νομίζω όμως ότι στην Κρήτη δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω με την επιτήρηση του Συνδέλφου Βεζινοπολών έχουν προλάβει πολλές καταστάσεις και έτσι τα τελευταία χρόνια, μάλιστα και από την περιφέρεια, μας τονίσαν ότι είμαστε από τους πιο καθαρούς νομούς. Και αυτό έχει γίνει με πολλή προσπάθεια και του Συνδέσμου των Βεζινοπολών και όλου του Συμβουλίου. Λοιπόν, ένα στοιχείο το οποίο δεν θέλω να το προσπεράσω, πρέπει να το αναφέρω λίγο πιο πριν. Η φορολογία αγγίζει το 50 με 70%, κύριε Μαυράκη, στην τελική τιμή που καλείται ο καταναλωτής να πληρώσει. Λίγο παραπάνω. Σωστά. Λίγο παραπάνω. Παραπάνω, γύρω στο 70%. Διακόπτω το Γιάννη, συγγνώμη, ρωτήσα τον κύριο Μαυράκη να σας απαντήσει. Κύριε Μαυράκη, διάλογο κάνουμε. Δεν πειράζει. Σωστά. Αν μιλήσουμε για τα καύσιμα, ναι, βάζοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και κάποιους διάφορους δασμούς λιμενικά κτλ. Συν ότι έχουμε και την πρωτοτυπία του ότι όλους αυτούς τους. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τους δασμούς τους επιβαρύνουμε και με το ΦΠΑ 24%. Όλο αυτό, ναι, στο κομμάτι της τιμής του καυσίμου περνάει το 50%, ίσως και 60% της τιμής, άμεση φορή για το κράτος. Ναι. Εδώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Αυτό που γίνεται είναι ελληνική πατέντα. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ ένας φόρος ξεχωριστός, έρχεται και το ΦΠΑ πάνω του και γίνεται διπλός ο φόρος. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή να έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να το προσθέτουμε για το 24%. Καταλάβατε. Δηλαδή το 280 να γίνεται επί 24%. Δηλαδή είναι λίγο τρελό αυτό που γίνεται. Ο σύνδεσμός σας αναμένεται να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση
πάντα. Είμαστε όλες ενώσεις της Κρήτης, όλες ενώσεις της Κρήτης και με τη βοήθεια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Κάνουμε πολλά πράγματα, μπορεί να μην φαίνεται στον κόσμο, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να... Πολλές φορές δεχόμαστε και διάφορα ότι μιλάμε πολύ εμείς, αλλά δυστυχώς πρέπει να μιλάμε για να μπορέσουμε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί εκεί βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα. Το βαρέλι σήμερα θα ανέβει, αύριο θα κατέβει. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όμως μένει. Καταλάβατε. Και κύριε Μαυράκη, περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι και με τις τιμές των καυσίμων. Σωστά. Τη στιγμή που ήρθαν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες στο νησί της Κρήτης. Δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο μας. Σωστά. Η καλοκαιρινή σεζόν, ειδικά για το νησί μας, με την αύξηση που είχαμε στον τουρισμό ή τουλάχιστον αυτά τα οποία ακούγαμε και ακούμε, περιμέναμε μία αύξηση και στην κατανάλωση τη δική μας, η οποία δεν ήρθε και θεωρήσαμε από τα δεδομένα που έχουμε ότι οφειλόταν στις πολύ υψηλές τιμές που είχαν τα καύσιμα. Πολύ υψηλές τιμές λοιπόν και δεν καταγράφηκε αυτό στην κατανάλωσή μας. Μάλιστα. Το μέλλον στον κλάδο σας πώς το φαντάζεστε, κύριε Σαμούλη? Είναι λίγο δυσίωνο για εμάς, διότι μπαίνουν και άλλες πηγές ενέργειας και λογικά μετά από μερικά χρόνια θα αντιμετωπίζουμε και εμείς πρόβλημα. Νομίζω ότι για μερικά χρόνια, εντάξει, ήδη πιέζεται ο κλάδος ο δικός μας πάρα πολύ. Το μέλλον είναι δυσίωνο πάντως. Κύριε Γιατί Μαυράκη, φαίνεται ναι, και από ναι. τα πρατήρια που έχουν κλείσει. Και από τα πρατήρια που έχουν κλείσει. Μειωνόμαστε καθημερινά. Κύριε Μαυράκη, είναι κάπως άδικοι οι καταναλωτές μαζί σας? Δηλαδή, στιγματίζεστε από το γεγονός ότι οι τιμές στα υγρά καύσιμα ακολουθούν έτσι μια ανωδική τάση και τροχιά? Κοιτάξτε, πάντα ο πρατηριούχος είναι αυτός ο οποίος έχει την άμεση σχέση με τον καταναλωτή. Οπότε είναι λογικό να εισπράττει όλη αυτή την θυσία. Την κρίνια. Την κρίνια του κόσμου, ας πούμε. Είναι κάτι όμως το οποίο δυστυχώς εμείς από την πλευρά μας το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συρρυκνώσουμε το περιθώριό μας και το έχουμε κάνει, να είστε βέβαιοι. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς δεν έχουμε ευθύνη ούτε για τις διεθνείς τιμές, ούτε για την ισοτιμία δολαρίου, ούτε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν στον κόσμο. Δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε και όσο μπορούμε συγκρατούμε τις τιμές μας. Υπάρχει μια απόκληση στις τιμές από πρατήριο σε πρατήριο? Πολύ μικρές. Θα μας φέρετε κάποια παραδείγματα? Μόνο στην επαρχία μπορούμε να δούμε. Στην ενδοχώρα. Στην ενδοχώρα μπορούμε να δούμε κάποιες διαφορές, οι οποίες ουσιαστικά δεν φταίνουν και οι άνθρωποι, έτσι, διότι αγοράζουν με διαφορετική τιμολογία και πολιτική λόγω του κόστους που έχουν να μεταφερθούν. Είναι μικρότερα πρατήρια με λιγότερη κατανάλωση και παίρνουν πολλές φορές διαφορετική. Δεν είναι ο ανταγωνισμός, δηλαδή, όχι ο ανταγωνισμός να το πω, δεν είναι όπως τα πρατήρια του Ηρακλείου. Και εκεί δεν φταίνουν οι άνθρωποι, γιατί μπορώ να το πω, κάποια φορά με κατηγορήσανε ότι είπα κάποια πρατήρια τελούν κοινωνικό έργο, διότι κάνει 200 λίτρα όλη μέρα και ο άνθρωπος πρέπει να είναι εκεί όλη μέρα. Για να μπορέσει να κερδίσει, τι να κερδίσει από 200 λίτρα? Ίσα-ίσα που εξυπηρετεί το χωριό που είναι. Οι τιμές λόγω και του συστήματος εισαγωγών νεκρών κάπου έχουν εξισωθεί. Λοιπόν, για να κλείνουμε. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η επίσημη διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Σωστά. Ναι. Από την εμπειρία σας, μετά από πόσο χρονικό διάστημα η τιμή ακολουθεί την κατιούσα? Νομίζω ότι αργεί λίγο η κατιούσα. Η ανιούσα έρχεται σε εμάς πολύ γρήγορα και η κατιούσα έρχεται λίγο πιο αργά. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εμείς ούτως ή άλλως δεν διαμορφώνουμε τιμές. Από την εμπειρία σας, αυτό είπα. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Συνήθως μετά τις γιορτές, κύριε Μαυράκη, μετά την πρωτοχρονιά. Συνήθως το καλοκαίρι έχουμε. Μετά το Γενάρη, κάθε χρόνο έχουμε μία πτώση στις τιμές. Ναι. Κύριε Μαυράκη. Δεν νομίζω. Δεν θα σας πω κι εγώ παραδοσιακά, διότι μιλάμε για ένα χρηματιστηριακό είδος, το οποίο είναι καθαρά προσφορά και ζήτηση. Με αυτή τη λογική λοιπόν κυμαίνονται οι τιμές, οπότε δεν υπάρχει κανόνας για το συγκεκριμένο. Ναι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν τα στοιχεία δείχνουν πάντως μετά τις γιορτές έχουμε μία μικρή πτώση λεπτών έστω του ευρώ στις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν το έχω δει. Δηλαδή, ούτε κι εμείς μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Διότι άλλες χρονιές ξεκινάει, π.χ. ας πούμε, θα φέρω ένα νούμερο, 1 ευρώ, και μετά πάει στα 95. Και έχουμε δει και το αντίθετο. Έχουμε δει να ξεκινάμε 1 ευρώ, σωστά, και μετά από τις γιορτές να είναι στο 1,10. Στην τελευταία διετία έχω κάποια στοιχεία μέσα από το ρεπορτάζ. Ίσως να έχει συμβεί και αυτό, και για να το έχουμε δει. Απευθυνόμενος στους καταναλωτές, τι θα λέγατε, κύριε Σαμούλη?
Κάποιες συμβουλές αναφορικά με την προμήθεια. Εγώ θα έλεγα να είμαστε συγκρατημένοι. Στους καταναλωτές τι να πω. Να πω ότι υπάρχει πετρέλαιο. Δεν μπορώ να το στο πω, γιατί ξέρω την οικονομική κατάσταση, τη βλέπουμε όλοι που βιώνει όλος ο κόσμος. Εμείς αυτό που θέλω να πω, θα είμαστε δίπλα στους καταναλωτές όπως μας στηρίξαν τόσα χρόνια και εμείς να στηρίξουμε τους καταναλωτές. Νομίζω ότι το πράττουν όλοι οι πρατηριούχοι αυτό και λίγο το επιβάλλουμε και στους πρατηριούχους αυτό να γίνεται. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα ακούσει, φέτος τουλάχιστον, γιατί μπορεί να λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά εγώ βλέπω ότι ο κόσμος δεν έχει να περάσει. Πρέπει να κάνει πολύ καλό διακανονισμό, καλή διαχείριση να το πω, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει και πετρέλαιο. Μάλιστα. Ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή χρονιά. Να ευχηθώ καλή χρονιά. Τίποτα άλλο θέλω. Μάλιστα, καλή σεζόν. Κύριε Μαυράκη, επιτίδη υπάρχουν σε όλους τους κλάδους. Ένας καταναλωτής, πού θα πρέπει να δείξει προσοχή προκειμένου να μην πέσει θύμα επιτιδίων? Να κλείσουμε έτσι. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι το είπε και ο πρόεδρος, στην Κρήτη είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο στο κομμάτι της παραβατικότητας. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε κρούσματα και μάλιστα έντονα. Θεωρώ ότι όλοι οι επαγγελματίες είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές, να τους εξυπηρετήσουμε ακόμα και με αυτές τις μικρές ποσότητες, με σκοπό να βάλουν λίγο πετρέλαιο στο σπίτι τους. Δεν νομίζω ότι έχουν. Θεωρώ, ας πούμε, το να έχουν μια μεταλλική δεξαμενή στο σπίτι τους, οι οποίοι μπορεί να είναι κυβισμένοι και να μην είναι πλαστικοί, γιατί η πλαστική δεν ογκομετρείται. Αυτό είναι ένας παράγοντας με τον οποίο θα μπορούν να μετρήσουν την ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης την οποία θα λάβουν. Δεν νομίζω ότι έχουν να κάνουν κάτι άλλο. Από εκεί πέρα, καλό θα ήταν να εξυπηρετούνται από ένα συγκεκριμένο πρατήριο, αυτό το οποίο εμπιστεύονται και τον πρατηριούχο τον οποίο έχουν και εμπιστεύονται. Συμφωνείτε με τον κύριο Μαυράκη? Βεβαίως με τον κύριο Μαυράκη. Έτσι ακριβώς είναι. Να αποκτά εμπιστοσύνη με το πρατήριο. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Βλέπει το κάθε πρατήριο. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι μην μπερδεύεται ο κόσμος. Κριτήριο δεν είναι η φθηνή τιμή. Το έχω γράψει, το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι η φθηνή τιμή. Είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη με τον πρατηριούχο που αύριο και κάτι να έχει να μπορεί να το ρωτήσει. Μάλιστα. Καταλάβατε. Κύριε Σαμούλη, κύριε Μαυράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είπαμε πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και πιστεύω να βοηθήσαμε και τους τηλεθεατές μας. Και να διαφωτίσαμε και τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.